κλίματος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί κρούσματα με ασθένειες που συνδέονται με τη μόλυνση. Μια ελληνική συμπαραγωγή θριάμβευσε στο Φεστιβάλ της Ατάλειας. Η ταινία Κέρ έφυγε με τρία σημαντικά βραβεία. Αυτό της καλύτερης σκηνοθεσίας, το βραβείο σκηνοθετών, αλλά και για τη μουσική του Νίκου Κυπουργού. Ο Αλέξανδρος Λιζάρδος ήταν εκεί. Η λέξη Κέρ έχει αραβική ρίζα και θα μπορούσε να αποδοθεί ελεύθερα ως λούπα. Ο κεντρικός ήρωας της ταινίας επαναληπτικά θα βιώσει τον παραλογισμό καταστάσεων που άκρητα λαμβάνουν χώρα σε ένα διστοπικό παρόν σε μη τόπο. Είναι σημαντικό ότι αυτός ο σκηνοθέτης που έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο στα φεστιβάλ κάνει κάθε χρόνο μαζί μας μια συμπαραγωγή και κάνουμε μια ταινία κάθε ένα ή δύο χρόνια. Σε μια ανάλογη λούπα και η μουσική της ταινίας με ηχητικά μοτίβο να επαναλαμβάνονται παράγοντας διαφορετικά συναισθήματα κάθε φορά που ακούγεται η ίδια μελωδία. Το είπατε τόσο σωστά που δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Διότι ακριβώς αυτό γίνεται. Δηλαδή, υπηρετεί αυτή την, πώς να πω, από τη μία ασάφεια που ηθελημένα, ας το πούμε, δημιουργείται και εν συνεχεία αναπτύσσεται μέσα στην ταινία, όσο και αυτή την αιμονή. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Ταϊφούρ Πρισελίμογλου συνεργάζεται με Έλληνες. Για την ακρίβεια, είναι η έκτη. Και αυτό σε λούπα συνεργασίας, όπως ορίζει και ο τίτλος. It was based on my novel and I wrote it years ago, so I don't have some superficial powers, but somehow I get it before. Andreas Sinanos. Τη φωτογραφία της ταινίας υπογράφει ο Ανδρέας Σινάνος, διευθυντής φωτογραφίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Στα υπόλοιπα βραβεία ξεχώρισαν οι τουρκικές ταινίες με πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Βερολίνου Brothers Keeper, με πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν Between Two Dawns και το Anatolian Leopard. Στο διεθνές τμήμα ξεχωρίζουν τα Libertad, Aurora και The Fam. Αν και για κάποια χρόνια είχαν σταματήσει οι τουρκικές συμμετοχές στο φεστιβάλ της Αντάλιας, έχουν πλέον επιστρέψει, δίνοντας πραγματικά μια νέα πνοή στον τουρκικό κινηματογράφο. Από το φεστιβάλ της Αντάλιας, για την ΕΡΤ, Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος. Σύντομη διακοπή και σε πολύ λίγο οι αθλητικές μας ειδήσεις με τον Ηλία Χριστογιάννη.